Αν έχεις το θάρρος να ξεκινήσεις, έχεις το θάρρος να πετύχεις. Βγάλε τους κλόουν από τη ζωή σου, πριν γίνεις και εσύ. Δεν έρχονται όλες οι καταιγίδες για να διαταράξουν τη ζωή σας, κάποιες έρχονται για να καθαρίσουν το μονοπάτι σας. Εάν η απουσία σας δεν τους επηρεάζει, η παρουσία σας δεν είχε ποτέ σημασία. Εστιάστε στο βήμα μπροστά σας, όχι σε ολόκληρη τη σκάλα. Μείνετε σιωπηλοί για τους στόχους σας, σύντομα τα αποτελέσματα σας θα μιλήσουν. Να είστε υπομονετικοί όταν γίνετε κάποιος που δεν έχετε ξαναγίνει. Οι παλιοί τρόποι δεν ανοίγουν νέες πόρτες. Παίρνετε αυτό στο οποίο εστιάζετε, επομένως επικεντρωθείτε σε αυτό που θέλετε. Τα πράγματα δεν γίνονται χωρίς λόγο, τυχαίνει να σου διδάξουν κάτι. Μερικές φορές, όταν τα πράγματα καταραίουν, μπορεί στην πραγματικότητα να μπαίνουν στη θέση τους. Έχετε δύο επιλογές, εξέλιξη ή επανάληψη. Οι αδύναμοι άνθρωποι εκδικούνται, οι ισχυροί άνθρωποι συγχωρούν, οι έξυπνοι άνθρωποι αγνοούν. Παραδέξου όταν κάνεις λάθος, σιώπασε όταν έχεις δίκιο. Το κόστος του να κάνεις λάθος είναι μικρότερο από το κόστος του να μην κάνεις τίποτα. Όσο περισσότερο αντιμετωπίζετε προκλήσεις, τόσο λιγότερο τις φοβάστε. Μερικοί άνθρωποι είναι σαν τα σύννεφα, όταν εξαφανίζονται, είναι μία όμορφη μέρα. Το που θα βρίσκεσαι σε λίγους μήνες, εξαρτάται από το τι κάνεις σήμερα. Μερικές φορές χρειάζεται να κάψετε γέφυρες, για να σταματήσετε να τις διασχίσετε ξανά. Όλα είναι δύσκολα, πριν γίνουν εύκολα. Ακριβώς επειδή παίρνει χρόνο, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Να ελπίζεις αλλά ποτέ να μην αναμένεις, να κοιτάς μπροστά αλλά ποτέ να μην περιμένεις. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τη σιωπή σου, δεν θα καταλάβουν ποτέ τα λόγια σου. Αν δεν χτίσεις το δικό σου όνειρο, κάποιος θα σε προσλάβει για να χτίσεις το δικό του. Θυμήσου, αν παίζεις μικρά, θα μένεις μικρός. Ο προχωρημένος έχει αποτύχει περισσότερες φορές από όσες έχει προσπαθήσει ποτέ ο αρχάριος. Αν δεν σε προκαλεί, δεν θα σε αλλάξει. Η ζωή είναι σαν ένα σανσέρ, στο ανέβασμα, μερικές φορές πρέπει να σταματήσεις και να αφήσεις μερικούς ανθρώπους να φύγουν. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ ένα άτομο που σε έχει απογοητεύσει περισσότερες από δύο φορές. Η πρώτη φορά είναι προειδοποίηση, η δεύτερη μάθημα και οτιδήποτε περισσότερο από αυτό είναι απλώς εκμετάλλευση. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που μιλούν για οράματα και ιδέες, όχι για ανθρώπους. Η γυναίκα που απατάει έχει δύο ενδείξεις, προσέχει αρκετά την εξωτερική της εμφάνιση και δεν περνάει αρκετό χρόνο στο σπίτι της. Εργαστείτε για έναν σκοπό, όχι για χειροκροτήματα, ζήστε τη ζωή για να εκφραστείτε, όχι για να εντυπωσιάσετε.